Blush lovers όλου του κόσμου ενωθείτε. Σήμερα είπα να σας δείξω τη συλλογή από τα ρούς μου, τα οποία τα έχω χωρισμένα όπως βλέπετε σε κατηγορίες. Είναι αρκετά, οπότε δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα κάνω σε ένα βίντεο. Θα ξεκινήσω, θα δω πώς θα πάει το πράγμα και αν τα καταφέρω θα τα κάνω όλα σε ένα βίντεο. Λοιπόν, τα έχω χωρισμένα σε δύο κατηγορίες και έχω και δύο παλέτες. Οι δύο κατηγορίες είναι αυτό εδώ που έχει περισσότερο ψυχρά χρώματα και ροζ αποχρώσεις. Και αυτή εδώ που έχει θερμά χρώματα, δηλαδή κοραλί, πορτοκαλί, ροδακινή, χάλκινα και τα σχετικά. Για να τα βρίσκω πιο εύκολα. Τα δοχεία αυτά τα βρίσκεται σε καταστήματα 1 ευρώ ή γενικά σε είδη διακόσμησης. Και αυτό εδώ συγκεκριμένα, συγγνώμη, το είχα βρει από τα Practiker. Κλείνει κιόλας έτσι πάρα πολύ ωραία. Οικονομικό κι αυτό, έτσι για να τα αποθηκεύετε. Και από εκεί έχω δύο παλέτες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον με τα ροζ. Και βλέποντας και κάνοντας, θα βάλω την κάμερα κάπως έτσι για να γράφει και να σας δείχνω. Λοιπόν, φάρμαση. Φτηνό, οικονομικό, από καταστήματα 1 ευρώ. Είναι αυτό εδώ το κοραλί χρωματάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, δεν το αγαπάω ιδιαίτερα, είναι το νούμερο 165. Είναι έντονο, έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση. Τυχαία τα παίρνω, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι της Revlon. Είναι από τα αγαπημένα μου highlighter. Είναι το νούμερο 010. Έχει αυτό εδώ το πάρα πολύ γλυκό ροζ χρώμα, ροζ περλέ χρώμα. Αυτό. Κλασικό της MAC, το Well Dressed. Ναι, το Well Dressed. Ένα baby pink rose, πάρα πολύ απαλό στα μήλα, δηλαδή σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες δεν γράφει καθόλου. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ λευκή για να γράψει. Δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα, αν και είμαι λευκή δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα. Ένα από τα αγαπημένα μου ρούζ είναι αυτό εδώ της Elixir. Είναι επαγγελματική εταιρεία, είναι Elixir London έτσι λέγεται. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο είναι rose με μόβι ρυθισμούς. Κωδικός 881. Είναι αυτό εδώ. Τι με έχει πιάσει σήμερα και είναι κλειστή η φωνή μου. Ποιος ξέρει. Πολύ ωραίο. Αγαπημένο. Άλλο ένα αγαπημένο, πάλι αντίστοιχο, ροζ με μόβι ρυθισμούς. Είναι αυτό εδώ του Κορέ. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει μια πάρα πολύ γλυκιά σατινέ υφή. Απίστευτα βελούδινο. Και πάρα πολύ καλή απόδοση. Και είναι ένα χρώμα ιδιαίτερα σπάνιο. Δεν είναι ούτε ροζ ούτε φούξ. Είναι ροζ που όταν το απλώνεις στα μήλα μοβίζει. Και είναι το νούμερο... Δεν βλέπω κιόλας. 16 pink. Λοιπόν, αυτό εδώ της Vivo. Δεν ξετρελάθηκα. Είναι η απόχρωση 4. Γενικά εμένα τα πολύ φούξ χρώματα δεν μου πάνε. Τιμές τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε. Πάνω κάτω ξέρετε τις τιμές. Τώρα... Πόσο κάνουν τα ρούς της MAC, το ξέρετε. Πόσο κάνουν τα ρούς στο Κορέα, ξέρετε. Τα Vivo είναι οικονομικά, τα βρίσκεται από το κανάλι τους για 4 ευρώ περίπου. Αυτό εδώ σας το είχα δείξει τα αγαπημένα Σεπτεμβρίου. Είναι της Collection 2000, αγγλική εταιρεία δηλαδή. Έχει πολύ ωραίο σήμερ μέσα. Δηλαδή έχει και highlighter και ρούς. Η απόχρωση Pink Me Up. Αυτό το βρίσκεται μέσω eBay. Πάμε σε ένα συλλεκτικό θα το έλεγα. Λοιπόν, είναι από τα πιο ακριβά blush που έχω. Είναι του Giorgio Armani. Μου το είχε φέρει ο φίλος μου από Μιλάνο. Είναι απόχρωση 2 και είναι αυτό εδώ το ροδακινό ροζ. Εξαιρετικό και όπως βλέπετε έχω χτυπήσει και πάτο. Γράφει εδώ έτσι Giorgio Armani, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το αγαπώ αυτό. Και για συναισθηματικούς λόγους. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι της Maybelline. Το έχω αγοράσει μέσω eBay για 2 ευρώ περίπου. Φούξ χρώμα, ροζ φούξ χρώμα. Καλούτσικο, απόχρωση 60. Το Africa το γνωρίζετε όλες, είναι από την W7. Είναι σαν bronzer, αλλά έχει μέσα και ροζ απόχρωση. Το Africa, όπως σας είπα, το βρίσκεται από eBay, γενικά από Beauty Joint και σχετικά για πολύ οικονομική τιμή, γύρω στα 2 ευρώ, 3 ευρώ. Ένα από καταστήμα 1 ευρώ είναι αυτό εδώ, το οποίο μιμείται τα MAC. Πάρα πολύ όμορφο, έχει ένα πάρα πολύ έντονο ροδακινή χρώμα, ροδακινό ροζ.
Η απόχρωση, τι να σας πω, νούμερο 4, αλλά δεν ξέρω που μπορείτε να το βρείτε αυτό. Λοιπόν, πάμε στα elf. Τα elf δυστυχώς μου τη δίνουνε, γιατί δεν γράφουν από πίσω τα ονόματα. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα εξαιρετικό, δεν έχει ακουστεί πολύ στο YouTube γενικά αυτό εδώ. Είναι το Berry Mary, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό φθινοπορεινό χρώμα. Είναι χάλκινο με ροζ, με υπέροχο σίμερ μέσα, υπέροχο, χειμερινό χρώμα, έτσι με berry υποτόνους. Είναι το Berry Mary, αγαπημένο. Έχω ένα highlighter του Zara εδώ. Το χρησιμοποιώ σε νηφικό μακιγιάζ. Η απόλυτη λευκή πέρλα. Παλιό, αλλά δεν τελειώνει με τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο, είναι τη Self. Είναι αυτό εδώ, τα baked, τα blush που είχε βγάλει. Λοιπόν, τώρα χρώμα, τι να σας πω, λέει πίσω, D28. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχω εδώ, άλλο ένα ρουζάκι της Self, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονα φούξ νέων χρώμα. Δεν ξέρω κατά πόσο γράφει στην κάμερα, πολύ έντονο. D21, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ένα υγρό ρουζ ή παύλα highlighter είναι της MAC. Είναι γνωστό στις περισσότερες από εσάς, αν και δεν το χρησιμοποιώ εγώ ιδιαίτερα, γιατί τα υγρά γενικά, ρουζ ή παύλα highlighter δεν μου αρέσουν. Είναι το, πώς το λένε, το Shell. Αυτό εδώ. Πάμε σε αυτό εδώ το... Σε αυτό εδώ το blush. Αγαπημένη μου σειρά blush είναι τη Sleek. Με πάρα πολύ ωραία κομψή συσκευασία. Είναι το Flast 935. Και έχει αυτό το βαθύ, πολύ βαθύ, μπέρι χρώμα, χειμερινό χρώμα, πολύ όμορφο για χειμώνα. Άλλο ένα αντίστοιχο πολύ βαθύ μπέρι χρώμα είναι αυτό εδώ της NYX, που δυστυχώς αυτό γιατί δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, είναι το Spice, κακός, είναι πολύ όμορφο τώρα για αυτήν την εποχή, μπέρι χρώμα κι αυτό. Άλλο της MAC, της MAC λέω, συγγνώμη, της Self, το οποίο δυστυχώς έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, χάλκινο, κοραλί, βασικά, όχι ψέματα, θα σας πω τι είναι, είναι ροζ και έχει μέσα χρυσό σήμερ. Και είναι το νούμερο D21 και αυτό, τι να πω, δεν ξέρω, δεν λένε ονόματα. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά το μείον δεν σας είπα, συγγνώμη. Το μείον είναι ότι δεν γράφει καθόλου, ενώ φαίνεται τόσο ωραίο στη συσκευασία, δεν γράφει καθόλου. Καθόλου. Αυτό κανονικά. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τη Self, το οποίο λέει είναι το Fusion. Αυτό εδώ. Rose Mauve. Πολύ καλή απόδοση αυτό. Και έχει μέσα πάρα πολλά glitter. Δεν είναι χρυσόσκονη, είναι glitter, κανονικά glitter. Χρυσά. Εντάξει, αυτό δεν είναι για πολύ, είναι για λίγο, ίσα ίσα να κουμπάς τα μήλα. Και αυτό δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, κακός. Πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο της Lancôme. Είναι το... Aplomb. Έτσι λέγεται. Και είναι αυτό εδώ το mauve χρώμα. Πάμε σε αυτό εδώ τα Lundanel, το έχω αγοράσει από καταστήματα 1 ευρώ, δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολύ ακόμα, είναι πάρα πολύ έντονο ροζ και πάρα πολύ γυαλιστερό, με πάρα πολύ καλή απόδοση, το νούμερο 5. Τι έχω εδώ, έχω της Moi Makeup Academy το νούμερο Candy Floss, είναι αυτό εδώ το ροζ mauve. Σε ένα της MAC πάρα πολύ γνωστό είναι το Denti. Αυτό εδώ το Baked Rose χρώμα. Δεν το αγαπάω ιδιαίτερα. Ένα που είναι από τα αγαπημένα μου ρούς που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ της Eredue. Γενικά αυτά εδώ τα ρούς, τα... πώς λέγονται, Wet and Dry της Eredue, τα αγαπώ.
Η απόχρωση συγκεκριμένη είναι το 412. Το τι λάμψη δίνει στα μήλα δεν λέγεται. Πάμε σε ένα glass που το είχα πάρει από το eBay. Βασικά αυτό μιμείται τα W7. Είναι το Daisy και είναι ένα πάρα πολύ απαλό ροδακινί. Ροδακινό ροζ, πάρα πολύ απαλό. Και ίσα ίσα γράφει στα μήλα. Πάμε σε ένα άλλο crazy priority set το Sephora. Πολύ έντονο fuchs mauve χρώμα. Αυτό εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, νομίζω υπάρχουν τα priorities. Σκεφτείτε ότι το είχε σε προσφορά 1 ευρώ και είναι το νούμερο 433. Έχω αυτό εδώ highlighter της Bella OG που είναι mauve. Mauve ρητισμή, πολύ όμορφο. Έχω αυτό εδώ της Essence, το Crazy About Color, το νούμερο Color Mania 1. Τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για σκιές. Δεν γράφει ιδιαίτερα, δηλαδή περισσότερο το χρησιμοποιώ σαν highlighter, δεν γράφει. Ούτε αυτό το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, κακώς. Και πάμε στις Bourjois, πολύ γνωστό και πολύ, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Είναι το νούμερο, λέει, δεν λέει, δεν λέει. Α, ψέματα, λέει, το νούμερο 33. Είναι αυτό εδώ το ροζ, με τους χρυσούς ρητισμούς. Γνωρίζετε πολύ καλό ότι αυτά εδώ διαρκούν επαόριστο, δηλαδή το έχω αυτό σχεδόν από τότε που ήμουν φοιτήτρια, μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Και δεν τελειώνουν με τίποτα, όταν σας λέω με τίποτα, με τίποτα. Και είναι απίστευτο ότι μετά από 10 χρόνια δεν έχει πάθει τίποτα, δεν έχει σπάσει, σχεδόν δεν έχει πέσει καν η καμπύλη που είχε και μυρίζει ακόμα τριαντάφυλλο, όπως μυρίζουν τα make-up, τα ρούς της Bourjois. Και τέλος, πάμε στο τελευταίο απόκτημά μου. Το έβαλα σε αυτήν εδώ την κασετίνα. Είναι αυτό εδώ που σας είχα δείξει από τα μούα. Λοιπόν, έχει 4 χρωματάκια μέσα. Σας τα είχα δείξει. Είναι και highlighter. Βασικά, είναι αγάπης και μίσος αυτό το προϊόν. Γιατί ενώ έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα, κορίτσια, ίσα ίσα πρέπει να τα κουμπάτε. Και αυτό λίγο με κουράζει εμένα. Ειδικά το πρωί, όταν θέλω να βαφτώ γρήγορα, το να προσέχω τόσο πολύ, μην βάλω πολύ, είναι λίγο εκνευριστικό. Εννοώ ότι έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση. Ίσα ίσα τα κουμπάς και γράφουν στα μήλα. Αυτά εδώ τα χρωματάκια. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν τα ροζ. Βασικά νομίζω θα το χωρίσω το βίντεο. Θα δείξω και πώς τα λένε, τα θερμά χρώματα στο επόμενο βιντεάκι. Οπότε, stay tuned. Φιλάκια.